Τρέπεζα τώρα, κυρίες και κύριοι, τραγωδία νωρίτερα σε συσκευαστήριο ψαριών από έκρηξη. Υπάρχουν νεκροί, τραυματίες. Δυστυχώς θα μας ενημερώσει ο Νίκος Γιαβρακάς. Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Μιλάμε για δύο νεκρούς. Ένας άνδρας 40 ετών και πατέρας μάλιστα τριών παιδιών, όπως επίσης και ένας 49χρονος αλβανικής καταγωγής. Είναι τα δύο θύματα, οι δύο νεκροί από την φωνική έκρηξη που σημειώθηκε στις 3.30 στην περιοχή Χόχλα, σε ένα συσκευαστήριο επέστροφα, σε ένα εκτροφείο επέστροφα που λειτουργεί στην περιοχή. Είναι κοντά στο καναλάκι της Πρέβεζας. Οι δύο άνδρες μαζί με έναν ακόμα εργαζόμενο εκτελούσαν εργασίες οξυγονοκόλλησης, σύμφωνα με πληροφορίες στη συγκεκριμένη επιχείρηση, όταν έγινε η έκρηξη, καθώς έσκασε κάποια φιάλη προπανίου. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν ακαριαία οι δύο εργαζόμενοι, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα αυτιά του, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή του. Η είδηση αυτή, βέβαια, σκόρπισε την θλίψη σε ολόκληρη την περιοχή της Πρέβεζας, τόσο και στον Μύτικα Πρεβέζης, από όπου έλκει την καταγωγή του, από όπου ζούσε ο 40χρονος πατέρας των τριών παιδιών, ο οποίος έχασε την ζωή του. Ενώ τώρα οι αστυνομικοί διερευνούν, κάνουν έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια της έκρηξης που οδήγησε στο θάνατο τους δύο ανθρώπους.